Κόψαν το νερό και τώρα πώς θα πλύνουμε τα παιδιά μας, εμείς πώς θα πληθούμε, χωρίς νερό. Στην αφαίρεση δύο υδρομέτρων από το άνω τμήμα του κατευλισμού των Ρωμά στη Νέα Αλικαρνασσό, προχώρησαν νωρίς το πρωί συνεργεία της ΔΕΙΑΗ. Οι ανεξόφλητες οφειλές φτάνουν στα 60.000 ευρώ από το ένα υδρόμετρο και 40.000 ευρώ στο άλλο. Τα δύο ρολόγια τα οποία είχαν περίπου 100.000 ευρώ είχαν χρεωστικό και πήρε απόφαση το ΔΣ πριν δύο εβδομάδες περίπου να τα αφαιρέσουμε. Δεν είναι λογικό όταν η ΔΕΙΑΗ αφαιρεί ρολόγια για 400-500 ευρώ χρέος και κάποιοι να χρωστάνε 60.000 και 40.000. Φτάνε 7 ώρα το πρωί όπως κοιμόμασταν. Ένα λουφουρείο, οι άλλοι αστυνομικοί πήγανε απάνω και τα κόψανε. Τώρα, τι κάνουμε? Πώς θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο, πώς θα κάνουν μπάνιο να πάνε στο σχολείο? Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι του καταβλισμού διαμαρτύρονται έντονα για τη διακοπή της υδροδότησης και ζητούν άμεσα να τους διατεθούν ατομικά υδρόμετρα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των λογαριασμών τους. Πώς θα το πληρώσω, δηλαδή θα έρθει ένας ρομ, βάζουν έναν ρομ μπροστά και σου λέει πλήρωσε 150 ευρώ στην κάθε οικογένεια. Ζούμε τόσα χρόνια μέσα στο σκοτάδι, χωρίς ρεύμα. Τώρα και χωρίς νερό. Σήμερα είναι καθαρά τα παιδιά μας, εντάξει, πήγαν σχολείο. Τη Δευτέρα πώς θα πάνε? Εμείς το νερό πώς το πληρώνετε κι εσείς? Να πηγαίνουμε κανονικά το λογαριασμό μας, κανονικά να πληρώνουμε. Τώρα που πίνουμε από εκεί μέσα από αυτά τα λάστιχα, εσείς οι μπαλαμέ που λέμε εμείς, εσείς οι μπαλαμέ, ούτε καν κλείνετε τα χέρια σας, ούτε τα ρούχα σας. Για μας τώρα δεν είναι τίποτα να πάρουμε κι εμείς άλλο ένα κομμάτι σίδερο, να το συνδέσουμε εδώ και να ξανά έχουμε νερό. Απλώς εμείς θέλουμε να μας βάλουν ατομικά ρολόγια. Αίτημα το οποίο δεν γίνεται να υλοποιηθεί, όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, εάν πρώτα δεν προβούν σε τακτοποίηση της οφειλής τους. Κάνουμε μπάνιο μέσα στη λεκάνη του 19. Έλληνες πολίτες είμαστε. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι όποτε θέλουμε να τους αλλάξουμε, εφόσον έρθουν και πληρώσουν ένα μέρος του χρέους τους, να τους αλλάξουμε και τα λάστιχα, να τους κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι να διακοπεί το νερό. Εάν δεν έχουν να πληρώσουν, να διακανονίσουν. Δεν ζητάμε να μας φέρουν εμάς 100.000 ευρώ το πρωί. Είναι λογικό να μην τα ζητάμε. Την ίδια ώρα, στους συνεπείς του καταβλισμού στο νότιο τμήμα του, θα εγκατασταθεί τις επόμενες ημέρες ένα νέο υδρόμετρο. Υποτίθεται ότι είναι κλειστό το νερό, έτσι. Έτσι τρέχει πάντα και εμείς το πληρώναμε. Γιατί είναι σπασμένα λάστιχα, έχουν διαρροές, έχουν και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να φτιάξει τίποτα. Οι διακοπές στην παροχή του νερού λόγω οφειλών είναι συχνό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που έχουν 2 χρόνια να πληρώσουν το λογαριασμό του νερού.